Ερχόμενος κανείς αντιμέτωπος με την ταινία θέραπη του Νίκου Περάκη, αν αναζητά μια ιστορία με συμβατική δομή, αρχή, μέση και τέλος και περιγεγραμμένους χαρακτήρες, θα βγει χαμένος. Οι ειδικοί του κινηματογράφου την κατατάσσουν στην κατηγορία του ψευδοδοκιμαντέρ, καθώς από τη μία πλευρά περιέχει πολλά πραγματικά στοιχεία, όπως πρόσωπα που υποδίονται τους εαυτούς τους με τα πραγματικά τους ονόματα και παρουσιάζοντας αυτό που είναι στην πραγματική καθημερινή ζωή τους, από την άλλη παρουσιάζει και κάποια συμβάντα που είναι προϊόντα μυθοπλασίας. Η δομή της ταινίας μου φέρνει περισσότερο στο νου ένα όνειρο. Θα λέγω ότι ο ήρωας, ο βασικός ήρωας της ταινίας είναι η ίδια η τέχνη και μάλιστα όχι στην δεξιοτεχνική, αλλά στην αυτοσχεδιατιστική της μορφή. Βεβαίως, κάθε εργοτέχνης έχει κοινά με ένα όνειρο ή ακριβέστερα μια ονειροπόληση, καθώς είναι προϊόν της φαντασίας του δημιουργού του. Εδώ όμως η ίδια η δομή της ταινίας είναι συνειρημική, είναι σαν μια αλληλουχή ελεύθερων συνειρμών με χαλαρή φαινομενικά τουλάχιστον συνοχή, όπως συμβαίνει και στα όνειρα. Πιο αντιπροσωπευτικά κομμάτια αυτής της δομής της ταινίας είναι τα αυτοσχεδιαστικά θεατρικά παιχνίδια υπό το σκηνοθέτη Δημήτρη Λινάδη που υποδίεται τον εαυτό του, αλλά και επίσης αυτό το που παρακολουθούμε το πώς στείνεται αυτό το φεστιβάλ με τον τίτλο 48 ώρες. Όπως τα όνειρα της νύχτας χτίζονται από τον ερευόμενο γύρω από επιθυμίες, εδώ έχουμε τις επιθυμίες, τα όνειρα της ημέρας των νεαρών αυτών καλλιτεχνών. Άλλος θέλει να μαζέψει λεφτά για να πάει στο Μερολίνο και να γίνει μέρος των εκεί καλλιτεχνικών πραγμάτων, άλλοι να βγάλει δίσκο ή να πάει στο Λονδίνο, όλοι όμως διακατέχονται από την ανάγκη να εκφραστούν μέσα από την τέχνη και να δημιουργήσουν και δεν κάνουν και πολλούς συμβασμούς σε αυτό, ούτε ας πούμε ο τοιχογράφος όταν καλείται να υπηρετήσει τον εργοδότη του και οι περισσότεροι κάνουν άλλα επαγγέλματα για την επιβίωσή τους, απαρνούμενοι έτσι τη χρησιμοποιητική πλευρά της τέχνης τους. Τι είναι όμως αυτό που ψάχνουμε στην τέχνη, οι δημιουργοί της, οι εκφραστές της ή το κοινό της? Γιατί πηγαίνουμε στο σινεμά ή στο θέατρο και τι θέλουμε να ζήσουμε? Αυτό μας, η ταινία ίδια μας διακινεί σε αυτό, να σκεφτούμε και να ταυτιστούμε περισσότερο με τους καλλιτέχνες, γιατί δεν είναι δεξιοτέχνες, είναι έτσι σπουδαστές, έτσι είναι άνθρωποι που είναι το γεννάστε. Στο έργο του ποιητής ή δημιουργική συγγραφής και η ονειροπόληση, ένα από τα πιο σημαντικά και εμβληματικά κείμενα της ψυχαναλυτικής βιογραφίας για την τέχνη, ο Φρόιντ συνδέει τη δημιουργική φαντασία με το παιχνίδι της παιδικής ηλικίας. Το παιδί δημιουργεί στο παιχνίδι ένα δικό του κόσμο και επανατοποθετεί τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο με έναν τρόπο που το ευχαριστεί, ας πούμε κάνει το μεγάλο και δυνατό ή πραγματοποιεί στο παιχνίδι τις φαντασιώσεις του. Η σχέση τέχνης, ειδικότερα θεάτρου και παιχνιδιού, φαίνεται και στη γερμανική γλώσσα, όπου το θεατρικό έργο λέγεται Schauspiel, δηλαδή παιχνίδι του θεάματος, και ο ηθοποιός Schauspieler, δηλαδή παίκτης του θεάματος. Ο διάλογος λοιπόν του παιδικού παιχνιδιού είναι φαντασιώσεις και οι ονειροπολίσεις. Το παιδί δεν τρέπεται και δεν κρύβει το παιχνίδι του, ενώ οι ενήλικοι δύσκολο ομολογούν τις φαντασιώσεις τους, γιατί αυτές εκφράζουν τις μύχιες επιθυμίες τους, που τις λογοκρίνουν καθώς τις θεωρούν συχνά παιδικές και ανεπίτρεπτες. Φαντασιώσεις υπέρμετρης φιλοδοξίας, ερωτικές φαντασιώσεις, εκμυστηρεύονται αναγκαστικά στον ψυχαναλυτή τους, καθώς αυτές βρίσκονται στο υπόστρωμα των συμπτωμάτων τους. Ένα έργο τέχνης, κατά αναλογία με την παραγωγή του ονείρου, δεν εκφράζει μόνο τις φαντασιώσεις του δημιουργού του, αλλά φαίνει στη συνείδηση αποδημένη στοιχεία και στο κοινό. Το κοινό ζει και απολαμβάνει τις ονειροπολίσεις του μέσω του αντιπροσώπου του, του δημιουργού και του εκφραστή και έτσι απαλλάσσεται από τη δυσκολία ή την τροπή της προσωπικής εκμυστήρευσης και ζει με αυτόν τον τρόπο τις ονειροπολίες του χωρίς αυτομορφές, όπως τα μικρά παιδιά και έτσι ξαναγίνεται λίγο παιδί κανείς αφού την ευθύνη της δημιουργίας και της έκφρασης την παίρνει ο δημιουργός. Εδώ μου έρχονται στο νου οι στίχοι από το τραγούδι του Χατζηδάκη ο ηθοποιός, όπου λέει, το ξέρετε όλοι φαντάζομαι, ηθοποιός είτε μωρός είτε σοφός είμαι και εγώ, καθώς και εσύ είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Η τέχνη λοιπόν είναι ένα από τα παιχνίδια των ενηλίκων. Επίσης από τη θέση του αποδέκτη της παράστασης δεν ζει κανείς μόνο τις φαντασιώσεις του, φαντασιώσεις γύρω από επιθυμίες, αλλά και γύρω από τους ασυνήθους φόβους του, όμως εκ του ασφαλιούς, χωρίς να περιέρχεται σε πραγματικό κίνδυνο.
Το πώς διακινεί η τέχνη το ασυνείδητο φαίνεται και στην ανάλυση, στην ψυχοθεραπεία, όπου οι ασθενείς συχνά αναφέρονται σε ταινίες ή άλλες εκφράσεις τέχνης, βιβλία και άλλα, μέσα από τα οποία έχουν διακινηθεί και εκφράζουν δικά τους ψυχικά περιεχόμενα. Τέχνη και λογοκρισία. Υπάρχει μια ολόκληρη σεκάνη στην ταινία, με μια χιουμοριστική ατμόσφαιρα, που αναφέρεται στη λογοκρισία. Είναι η νοηματική ενότητα με τους αστυνομικούς. Εκτός ότι είναι πολύ πειραγική αυτή η ενότητα, γιατί μας φαίνει στο νου τόσο προηγούμενες ταινίες, τόσο και τα προσωπικά βιώματα του δημιουργού, όπως τη θητεία του στην ΙΕΝΕΔ, όταν όσο στη στρατιωτική του θητεία, αξίζει και αυτή να τη δούμε με ψυχαναλυτικούς όρους. Η λέξη λογοκρισία που χρησιμοποιείται σε σχέση με δημόσια θεάματα και δημοσιεύματα είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιούμε από την επαρχή της ψυχανάλυσης για να αναφερθούμε σε μια ψυχική λειτουργία που ασκείται από το εγώ, προκειμένου αυτό να εμποδίσει να έρθουν στην επιφάνεια περιεχόμενα του ασυνειδήτου, που το εγώ, κάτω από τις επιταγές της συνείδησης, τα κατακρίνει γιατί τα θεωρεί ηθικά απαράδεκτα. Ένας κοινωνιολόγος θα ανέλυε διαφορετικά αυτό το ζήτημα, αλλά για ένα ψυχαναλυτή, η αστυνομία, έτσι όπως αναπαρίσταται στην ταινία, αντιπροσωπεύει αυτό το μέρος της επικριτικής εσωτερικής συνείδησης που συναντούν στους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τα πολιτικά τους φρονήματα. Στην όρημη εκδοχή του, η εσωτερική και η εξωτερική αστυνομία θα έπρεπε να έχει μόνο μια προστατευτική πλευρά, στην πιο πρωτόγονη όμως εκδοχή της, κυριαρχεί ο σαδισμός. Παραπέμπω εδώ στη βοηδό του Πούτσα, με την οποία θα ήθελε να δει ο αστυνομικός τον ήρωα, και η άδεκτη απαγόρευση και λογοκρισία απέναντι στην έκφραση των επιθυμιών του υποκειμένου και απέναντι στην τέχνη συνεκδοχικά, προκειμένου να συμμορφωθεί κανείς είτε με τις επιταγές της εξουσίας, όπως εδώ, ή εσωτερικά, ψυχικά δηλαδή, με τις επιταγές των πρώτων προσώπων εξουσίας στη ζωή, που είναι οι γονείς. Επόμενο είναι ότι όπως στην ανάλυση κανείς αμήνεται και απαξιώνει ασυνείδητες πλευρές του εαυτού του που έρχονται στην επιφάνεια, και ο αναλυτής και ο αναλυόμενος το κάνουν αυτό σε διαφορετικές δόσεις, έτσι και ο υποδέχνης της τέχνης, και όχι μόνο το εσουρού, η αστυνομία και άλλοι, ασκεί την ίδια λογοκρισία, καθώς η τέχνη φαίνει στην επιφάνεια υποθυμένης επιθυμίας. Πολλές φορές ο θεατής απαξιώνει αυτά που προσλαμβάνει ως μη δικά του, γιατί δεν θέλει να τα ξέρει ότι είναι και δικά του. Το ίδιο το κοινό βγαίνει ενίοτε από μια αίθουσα κινηματογράφου και σχολιάζει πόσο άρρωστος ή διαστροφικός είναι ο σκηνοθέτης, μη δεχόμενο να αναγνωρίσει εξαιτίας του ηθικού ελέγχου του δικά του ασυνείδητα χαρακτηριστικά σε αυτό που βλέπει, χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι και άρρωστα ή διαστροφικά. Τέλος, θα αναφερθώ σύντομα στη θεραπευτική αξία της τέχνης, τι προσφέρει δηλαδή η τέχνη στην ψυχική ισορροπία. Σας καλώ να θυμηθούμε τον ορισμό της τραγωδίας από τον Αριστοτέλη. Μια τραγωδία λοιπόν οδηγεί στην κάθαρση των συναισθημάτων του θεατή, καθώς ταυτίζεται με τους ήρωες, δηλαδή σε μια εκφόρτωση και εκτόνωση. Όπως ξέρουμε από την ιστορία της ψυχανάλυσης, αρχικά η φρουιδική ψυχανάλυση είχε στόχο κάποιο τέτοιο είδους κάθαρση. Γρήγορα όμως έγινε αντιληπτό μέσα από την κλινική εμπειρία ότι η εκτόνωση των συναισθημάτων και των τραυματικών βιωμάτων δεν είναι αρκετή για μια μόνιμη θεραπεία των συμπτωμάτων και μεταλλαγή της προσωπικότητας, παρά την προσωρινή ανακούφιση που αυτή προσφέρει. Στην τέχνη, αλλά και σε κάθε δημιουργική διαδικασία, ο ψυχικά εξελικτικός παράγων είναι καταρχήν η μετουσίωση, δηλαδή η μετακίνηση της κατεύθυνσης μιας ενστικτόδους όσης από ένα σεξουαλικό στόχο προς ένα μη σεξουαλικό στόχο. Ας πούμε, κατευθύνει κανείς την ερωτική του διάθεση, όχι ως προς το να κάνει μια ερωτική πράξη, αλλά να γράψει ένα τραγούδι. Η παρέτηση από την ικανοποίηση του ενστικτόδου στόχου ανοίγει το δρόμο στη δημιουργία συμβόλων. Το σύμβολο υποκαθιστά το πράγμα και την πράξη αυτή την ίδια. Στην ταινία οι αστυνομικοί δεν μπορούν να διακρίνουν το πραγματικό, το πράγμα και την πράξη από το συμβολικό. Εκλαμβάνουν έτσι το τραγούδι «Burn the City» όσον αφορά σε μια πραγματική φωτιά και δεν αναζητούν τη μεταφορά, ότι πρόκειται δηλαδή για τη φωτιά του έρωτα. Ή σε άλλο σημείο δεν διακρίνουν την ίδια την καταστροφή των δίδυμων πύργων από την εικόνα σύμβολο, την εικόνα που γίνεται ένα μέσο προπαγάνδας και παραγωγής τρομοκρατίας. Οι συμβολισμοί μέσω των λέξεων απομακρύνουν από την πρωτογενή σκέψη τα πράγματα αυτά τα ίδια και οδηγούν στο σχηματισμό ψυχικών νοημάτων, δηλαδή αναπαραστάσεων που συνδέονται με σκέψη και συναισθήματα. Και αυτό είναι το θεραπευτικό στην τέχνη, το να γεμίζει κανείς τα κενά της κατανόησης του κόσμου με νόημα
που όμως δεν είναι καθαρά διανοητικό, αλλά συνδέεται με συναισθήματα και βιώματα. Βέβαια, το όνειρο και η τέχνη έχουν ένα μεγαλύτερο μασκάρεμα και ενώ η ανάλυση έχει σκοπό να είναι πιο αποκρυπτογραφική, νωρίτερα ή αργότερα, και πιο απροκάλυπτη τελικά, θυσιάζοντας όμως έτσι ένα μέρος από τη γοητεία και το μυστήριο του ονείρου και της τέχνης, θυσιάζει μαζί και ένα μέρος της επιθυμίας του συνειδήτου να εκφράζεται ανενόχλητο και να θριαμβεύει στα σκοτεινά. Αυτό μου φαίνει στο νότο βενετσιάνικο καρναβάλι, όπου οι μάσκες ήταν ένα προκάλημα για να μπορούν οι ελεύθερες εξωσυζυγικές σχέσεις να πραγματώνονται ανενόχλητες. Ο καλλιτέχνης δεν φτιάχνει όμως μόνο τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία νοήματος σχετικά με τον υπάρχοντα κόσμο. Δημιουργεί και ένα δικό του καινούριο κόσμο, χρησιμοποιώντας στοιχεία του υπαρκτού εξωτερικού κόσμου, στην πραγματικότητα ξαναδημιουργεί δηλαδή τα αντικείμενά του, τις εμπειρίες του, το παρελθόν του. Κάθε δημιουργία έχει σκοπό να διορθώσει, να επανατοποθετήσει κάτι σε μια καλύτερη θέση μέσα στην πραγματικότητα, εκεί που υπάρχει ένα έλλειμμα ή μια ματέωση. Εδώ αναφέρω ένα παράδειγμα από τη δουλειά μου. Μου λέει μια νεαρή μητέρα ότι το παιδί της 6 μηνών προσπαθεί να μιλήσει και βαβίζει, δηλαδή λέει φόβους που δεν είναι ακόμα γλώσσα, αλλά είναι από τα πρώτα δημιουργήματα κάθε παιδιού. Αυτό το κάνει περισσότερο όταν η μητέρα αλλάζει την μπάνα του και αυτό ενοχλείται με κάτι. Κάτι δεν πάει καλά δηλαδή στην άμεση σωματική επικοινωνία και τότε προσπαθεί το μωρό να μιλήσει και φτιάχνει κάτι σαν λέξεις προσυμβολικές. Αν ένας άνθρωπος βίωνε διαρκώς την αυτόματη ικανοποίηση των αναγκών του, δεν θα χρειαζόταν να δημιουργήσει λόγο, ούτε και να φτιάξει οτιδήποτε άλλο. Κάποια απογοήτευση υπάρχει στο παλιό και θέλει κανείς να φτιάξει κάτι νέο. Στα ελληνικά η λέξη φτιάχνω σημαίνει δημιουργό, αλλά και επανορθώνω. Ιστορικά και κοινωνικά παρατηρούμε ότι σε περιόδους απολειών και τραυμάτων, όπως σε καταστάσεις καταδυνάστευσης ή δύσκολους οικονομικούς όρους, οι εξωτερικές δύσκολες συνθήκες μπορεί να υπονομεύσουν αν είναι παραλυτικές ή αντιθέτως να ευωδώσουν την καλλιτεχνική έκφραση, γιατί το τραυματικό πυροδοτεί νέες αναζητήσεις. Ο πόνος λοιπόν κινεί τη δημιουργική έκφραση προκειμένου να εκουλωθεί. Όπως γράφει ο Ρίλκε, στις σημειώσεις του Βάλτε Λάουρετς Πρίγκε, για να γράψεις ένα στίχο χρειάζεται να έχεις υπάρξει στο πλάι έτοιμο θανάτων. Να έχεις καθίσει στο πλάι νεκρών μέσα στο δωμάτιο με το παράθυρο ανοιχτό, ακούγοντας σποραδικούς ήχους. Στην ανάλυση ξέρουμε ότι υπάρχουν και κατηγορίες ασθενών, κυρίως δύο, τα παιδιά είναι η μία και κάποιοι ενήλικοι ασθενείς από την άλλη, των οποίων η λογική του σκέψη αρχικά τουλάχιστον συνδέεται δύσκολα με το πιο παρορμητικό ή πρωτογενές μέρος του εαυτού τους, το πιο δηλαδή ενστικτόδες και δημιουργητικό, έτσι ώστε και η εμπειρία τους να προσεγγίζεται δύσκολα μέσω νοηματικών συνδέσεων και να καθίσταται αναγκαία μια πιο διαστητική επικοινωνία κοντά στο πρωτογενές, μέσω εικόνων, μεταφορών, αναπαραστάσεων που βρίσκονται πιο κοντά στις αισθήσεις και το σώμα και μπορούν ωστόσο να μεταφερθούν μέσω των λέξεων. Μπορεί και με τις λέξεις να ζωγραφίσει κανείς, να παίξει θέατρο, να αναπαραστήσει. Με τα παιδιά έχουμε το παιχνίδι και τις ζωγραφιές. Με τους ενηλίκους καλείται ο ψυχοθεραπευτής τους να γίνει ένας ποιητής, ένας συγγραφέας ή ένας σκηνοθέτης. Μεταφορικά φυσικά, προσπαθώντας να μετατρέψει έτσι μια πρωτογενή εμπειρία σε λέξεις, εικόνες, αναπαραστάσεις, σε μια αφήγηση, σε μια κατασκευή. Γιατί τόσο η ψυχανάλυση όσο και η τέχνη είναι πάνω απ' όλα μια συστηματική εμπειρία.